Καλώς ήρθατε στο GamePanGR. Σήμερα ξανά συνεχίζουμε άλλο ένα ρετρό. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Η κάρτα γραφικών ήρθε. Θα φτιάξω βιντεάκι και θα το ανεβάσω κι αυτό. Όπως υποσχέθηκα μαζί με την μητρική. Τέλος πάντων, δεν μας αφορούν αυτά τώρα. Εδώ μας καίει το ζήτημα των φαντασμάτων από το New Ghostbusters. Πήρα άλλους παίχτες. Όχι ίδιο, τον Peter πήρα ξανά. Ως μπροστάρι. Και από πίσω με ακολουθεί ο Λούις. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά. Το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά στο σιδηροδρομικό. Εδώ που έχασα ακριβώς αυτό. Όχι, στο επόμενο. Στην επόμενη ακριβώς πίστα έχασα. Ωραία, κάπως καλύτερα πάει τώρα. Έχω αρκετές ζωές, έχω γύρω στις 9. Α, παραλίγο. Ωραία, κάπου είναι άλλος ένα. Αυτός μόλις σκοτώθηκε. Α, είναι κι άλλοι. Ωραία. Σε αυτό εδώ έχασα το σημείο. Την προηγούμενη φορά. Οδεύουμε για το δεύτερο μποσάκιον. Το οποίο δεν θυμάμαι ποιο είναι. Όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έπαιξα τελευταία φορά και δεν το θυμάμαι. Ωραία, φύγαμε. Ωου, παραλίγο. Ωραία. Προσοχή σε αυτόν τον ηλίθιο με το βαγόνι. Έχασα, αλλά τέλος πάντων ξέκανα το βαγόνι. Οπ, κι άλλος. Εδώ θα το περιμένω. Έλα ρε. Α, είναι δύο. Όχι, ένας είναι. Τέλος. Φεύγουμε. Έλα. Κοίτα, εγκλωβίστηκα τώρα. Ωραία. Έξω. Πλησιάζουμε προς τον boss. Έχω πάρει και το κολλάι τώρα, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναχάσω. Τι έχουμε τώρα άλλο? Α, εδώ είναι ένας ηλίθιος ακόμη. Φύγαμε. Εδώ είναι το μποσάκι, κοντά. Μέσα. Οπ, μας έκει. Α! Έλα! Και άλλη τριάδα. Όχι, πάλι από την αρχή, ρε γαμώ. Δυσκολάκι, δεν το περίμενα. Νομίζω πως αυτό είναι το μποσάκι. Όλα αυτά τα καθυστερημένα φαντάσματα. Εντάξει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μοϊκάνας. Όχι, παραλίγο. Καλό. Όχι. Μέσα. Α. Εδώ είναι το. Τι κάνει τώρα αυτό? Ω! Όχι ρε.
Έλα. Κάνει κάτι. Να το. Δεν κατάλαβα τι και πώς, αλλά δεν πειράζει αφού πέρασα. Κι άλλο round. Ολοκληρώθηκε. Έχουμε άλλα 5, 10, δεν θυμάμαι πόσα. Έτσι, πολύ απλό. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω την προηγούμενη φορά είναι ότι εγώ μόνο τον πρώτο παίχτη κοινό μπορώ και κουνάω. Τον μπροστά. Ο πίσω απλώς ακολουθεί, τα κάνει όλα μόνος του, εκτός από το... εκτός από τη σκούπα. Τη σκούπα τη χρησιμοποιώ εγώ. Έτσι. Όλα ρούφιξε τα. Oh. Βιάστηκα. Κάτω. Κι άλλο μποσάκι, φτάσαμε τόσο γρήγορα. Ωχ, αμάν. Δεν θυμάμαι πώς, αλλά ξέρω εγώ, εύκολος φαίνεται. Α, ναι, είναι πολλά, είναι κι άλλα παρακάτω, είναι βάλα δύο νομίζω. Μποσάκια. Αυτό ήταν το πρώτο, ο πιο γιωτάς. Α, έλα ρε, τσάτσικο. Ξανά, έχουμε άλλη μία τριάδα. Ζών. Για 30, παραλίγο. Πήγα να πω μαλακία γι' αυτό. Έξω. Ή κάτω, δεν ξέρω. Α! Ω, μωρή ρουφιάνα! Πού είσαι, μωρή? Ω! Άντε στα διάλα, άχρηστη. Άντε ρε Λούις. Ο Λούις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο... Όχι, δεν θυμάμαι, όχι, άστα. Δεν θα κάνω καν την προσπάθεια να θυμηθώ. Ποιος ηθοποιός εννοώ? Χάρολντ Ραμίς, ή ο Χάρολντ Ραμίς ήταν ο... Ο άλλος ήταν δύο γυαλάκηδες. Ωου! Oh, έλα ρε! Ένας. Ναι. Όχι, δεν είναι ο Χάρολντ Ραμίς, άλλος είναι άλλος. Ήταν και ο Ντάνα Κρόιντ στους Ghostbusters. Αφού το έφτιαξα το πρώτο επεισόδιο, μπήκα στο IMDb να δω ποιοι ήταν οι Ghostbusters με τα ονόματά τους. Ωραία, πήρα και μια ζωή. Έξτρα. Καλό αυτό. Γιατί τούτος εδώ ο χάχας μας έχει αφανίσει. Έλα ρε ρουφιάνικο. Όχι πάλι ο φλόρος αυτός. Α! Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Game over. Έλα ρε φλαράκι, κι άλλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο κομμάτι του New Busters. New Busters. Το New Ghostbusters 2. Δεν ήταν μεγάλο, σύντομο ήταν.
Δεν πειράζει, δεν είχα κάτι άλλο να κάνω, οπότε το έριξα εκεί έτσι να έχουμε και να απασχολούμαστε λίγο. Λοιπόν, από την Παρασκευή ξεκινάμε κανονικά, θέλω να πιστεύω. Εσείς τώρα έχετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και το δεύτερο κομμάτι των The New Ghostbusters 2. Έχετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι ή αλλιώς subscribe και μοιραστείτε το συγκεκριμένο βίντεο των Ghostbusters. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι δεσποινίδες και παιδιά όλων των ηλικίων, ξέρετε, από μένα γεια σας.